Σήμερα τι έχουμε? Παγκόσμια ημέρα νεφρού. Ναι. Έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη κάθε Μαρτίου. Ναι. Φέτος λοιπόν τυχαίνει να είναι η 9η του μήνα αυτή. Και βεβαίως μία ημέρα που αξίζει να ευαισθητοποιηθούμε για την υγεία των νεφρών, αλλά και για την χρόνια νεφρική νόσο. Αξίζει να αναφέρω ότι αρκετά στοιχεία και δεδομένα που συλλέγονται κάθε χρόνο και έχουν να κάνουν και με το επίπεδο της Ελλάδας αλλά και με παγκόσμιο επίπεδο, μας δείχνουν ότι αρκετοί άνθρωποι πάσχουν ή έχουν αντιμετωπίσουν προβλήματα με τα νεφρά τους, δυστυχώς όμως δεν τα γνωρίζουν. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε, να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα και να ευαισθητοποιηθούμε παραπάνω. Μάλιστα, πού θα πάμε? Θα μιλήσουμε σήμερα και είναι χαρά και τιμή με τον κύριο Χρήστο Σβάρνα. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού. Καλό σας απόγευμα. Την καλησπέρα μας, κύριε Σβάρνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παγκόσμια ημέρα νεφρού και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε όπως πράττω σε αυτές τις περιπτώσεις. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα το οποίο θέλετε να βγει προς τα έξω? Η κεντρική ιδέα του σημερινού εορτασμού εντός και εκτός εισαγωγικών ποια είναι? Η κεντρική ιδέα είναι ότι θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε και να προσέχουμε την υγεία των νεφρών. Γιατί η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι μια αθόρυβη νόσος. Μπορεί ακόμα και όταν υπολειτουργεί το νεφρό, τα νεφρά, στο 90% να μην έχουμε πάρει καμία χαμπάρι τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς μπορούμε να το ψάξουμε? Αυτό το πράγμα συνήθως για προληπτικά αντιμετωπίζεται με ένα απλό check-up. Με ένα απλό check-up. Αιματολογικές. Αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, ναι. Όπου μία φορά το χρόνο, δεν χρειάζεται τακτικότερα, μία φορά το χρόνο μπορεί να γίνεται έλεγχος σε κάθε άνθρωπο και να παρακολουθεί την υγεία των νεφρών του. Κύριε Σβάρνα, υπάρχει κάποια ηλικία από την οποία και έπειτα χρειάζεται είτε άντρες είτε γυναίκες να προσέχουν λίγο περισσότερο, όπως λέτε και αυτές τις αιτήσεις εξετάσεις, αρκετοί, νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστό, δυστυχώς τις παραλείπουν κάθε χρόνο. Και αν βέβαια να πάρω την εξής παράμετρο και να βάλω στο τραπέζι την εξής παράμετρο της μιας εκγενετής πάθησης, που μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, πρόβλημα στα νεφρά σε πολύ μικρή ηλικία. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει και αυτό το ζήτημα, δηλαδή να υπάρχει μία εκγενετής πάθηση, αλλά συνήθως στο μεγάλο ποσοστό αυτό εμφανίζεται μετά από κάποια ηλικία, ας το πούμε έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες. Όπως? Δηλαδή ένας από τους βασικούς, θα αναφέρω 2-3 παράγοντες, είναι ο ζαχαρός, όσοι έχουν, πρέπει να παρακολουθούν το ζαχαρό διαβίτη τους, την υπέρταση, την πίεση που λέμε. Επίσης, αυτοί που έχουν αντιμετωπίζουν καρδιολογικά προβλήματα ή άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις, πώς να το πούμε τώρα, μία σειρά ζητημάτων τώρα, ναι, μία σειρά ζητημάτων, όπως μας το είχατε, όπως μας το είπατε, η διατροφή παίζει ρόλο. Βεβαίως παίζει ρόλο, εντάξει, εμείς έχουμε βέβαια κατακτήσει και την μεσογειακή μας διατροφή, η οποία βοηθάει πάρα πολύ. Οι ακρότητες βέβαια δεν βοηθάνε σε αυτή την περίπτωση. Σε περίπτωση που ξεφύγει η κατάσταση, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε, όπως μας είπατε, τι και αν τα νεφρά σου σε ένα ποσοστό 90% υπολειτουργούν, δεν θα το καταλάβεις, θα το καταλάβεις από το 90 και όσο προχωράμε προς το 95. Τι κάνουμε, ποια είναι η θεραπεία, ποιο το επόμενο στάδιο, ποια είναι η νοσηλεία? Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση, καταρχάς πάντα επικοινωνούμε με τον γιατρό μας, τον νεφρολόγο, ο οποίος θα μας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αντιμετωπίζεται με τρεις τρόπους. Η μία είναι η περίπτωση όταν φτάσει στον αδύρι που δεν λειτουργούν τα νεφρά, πάψουν δηλαδή να λειτουργούν τα νεφρά, που τα νεφρά τι είναι ουσιαστικά, είναι αυτός ο διαχωριστήρας του οργανισμού,
που ξεχωρίζει, βγάζει τα τοξικά, τις τοξικές ουσίες και κρατάει τα ανθρεπτικά συστατικά τα οποία διοχετεύει τον οργανισμό. Όταν αν φτάσει κάποιος στο στάδιο της τελικής νευρικής ανεπάρκειας, σε αυτή την περίπτωση τρεις είναι οι τρόποι. Ο πρώτος είναι η αιμοκάθαρση. Ναι. Αυτή η αιμοκάθαρση είναι κάθε τρεις μέρες, να το πούμε έτσι απλά, την εβδομάδα, επί τέσσερις ώρες πρέπει να καθαρίζει το αίμα του από τις τοξίνες. Λοιπόν, η δεύτερη είναι η περιτοναϊκή κάθαρση. Είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσω του περιτονίου με διοχέτευση κάποιων υγρών και η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας είναι η μεταμόσχευση. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πούμε, ενημέρωση από τη μία, ευαισθητοποίηση από την άλλη, να πετάξουμε και αυτά τα ταμπού που ίσως έχουν μείνει ως κατάλοιπο όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις περιπτώσεις και να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και βέβαια, πρόληψη, όπως μας είπε ο κύριος Βάρνας, και ιατρικές εξετάσεις σε εξαμηνία, σε αιτήσια βάση. Την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσω θερμά. Προσοχή στη διατροφή μας. Ακριβώς, ακριβώς. Ήπια άσκηση και όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά.